Η μερίδα με θέμα συστήματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο στην αίθουσα Σπύρος Αρσένης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν μια πρωτοβουλία του Τμήματος Μηχανολόγων, Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Ιδρύματος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αλλά και την Άρατος Τεχνολογίες ΑΕ. Σήμερα διοργανώνουμε μια ημερίδα που προκύπτει μετά από συνεργασία του Τμήματος Μηχανολόγων, Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα το γραφείο του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθώς και την εταιρεία Άρατος, η οποία ειδικεύεται σε νέες τεχνολογίες διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Ευελπιστούμε ότι μέσω της σημερινής ημερίδας θα αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών που αφορούν δορυφορικά συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης φυσικών καταστροφών, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η εγκατάσταση ενός επίγειου σταθμού λήψης και επεξεργασίας δεδομένων από δορυφορικά συστήματα, το οποίο βέβαια θα μπορούσε να εγκατασταθεί στην Δυτική Μακεδονία και θα είναι το μόνο στα Βαλκάνια. Θα συνεργάζεται με αντίστοιχα συστήματα στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες και θα βοηθήσει σε περίπτωση που έχουμε τέτοια φαινόμενα. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία μετά από την πρόσκληση και την οργάνωση από τα ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να παρουσιάσουμε κάποιες καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στα θέματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών με έμφαση στη χρήση δορυφόρων για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την, μετά την καταστροφή, αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ για να πραγματοποιήσουμε μια ημερίδα σε συνεργασία με το Τμήμα Βιομηχανικού, Μηχανολόγου και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα αρμοδιοτήτων πολιτικής προστασίας όπως είναι οι φυσικές καταστροφές. Θέλω να πω ότι σαν περιφερειακή αρχή δίνουμε μεγάλη βάση στις ακαδημαϊκές δομές, στις εκπαιδευτικές δομές που έχουμε στην πόλη μας και είμαστε υπέρ και της έρευνας αλλά και της συνεχούς εκπαίδευσης όσον αφορά τα θέματα πολιτικής προστασίας. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα και υπάρχει μια άρση συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της περιοχής μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε την πολιτική προστασία με την έρευνα αλλά και με την εκπαίδευση και να συνδέσουμε το επιστημονικό προσωπικό με όλο αυτό που λέμε πολιτική προστασία είναι παιδεία και εκπαίδευση. Είναι σύγχρονες τεχνολογίες πολύ σημαντικές για το οποίο εκτελούμε.